Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αφορμή για την τοποθέτησή μου τη σημερινή, στάθηκε η κατάθεση τροπολογίας από το Υπουργείο Παιδείας που αφορά στους εκπαιδευτικούς εν ώψη του επικείμενου ανοίγματος των σχολείων σε λίγες εβδομάδες. Αλλά ξέρετε, το ότι η πανδημία εξελίσσεται πλέον επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα, και συνεχίζει να σκοτώνει συνανθρώπους μας με το τέταρτο κύμα της να θεργεύει. Τι νομίζετε, όλο αυτό είναι μήπως άσχετο με τη γενική πολιτική κατεύθυνση η οποία υποτάσσει την υγεία του λαού μας στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων? Γιατί αυτό είναι η πολιτική σας. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής σας. Όχι βέβαια, η φωνικότητα της πανδημίας είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Είναι λοιπόν η κυβέρνηση που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται το υγειονομικό σύστημα της χώρας. Είναι η κυβέρνηση που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και για την καθυστέρηση στο πρόγραμμα των εμβολιασμών. Αποτέλεσμα φυσικά και της άγριας κόντρας των φαρμακευτικών εταιριών που έχουν μετατρέψει ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το εμβόλιο, όπως θα έπρεπε μάλλον να είναι το εμβόλιο κανονικά, σε ένα εμπορικό κλωτσοσκούφι και γεωπολιτικό εργαλείο, αντί γι' αυτό το επιστημονικό κατόρθωμα να γίνει προσιτό για όλους ανεξαιρέτως. Είναι η κυβέρνηση που έχει την αποκλειστική ευθύνη και για το ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει τραγική. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τη δεύτερη διακοπή, παρακαλώ, ηλεκτρικού ρεύματος εδώ δίπλα, μερικά μέτρα πιο πέρα, στον Ευαγγελισμό, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Είναι η κυβέρνηση βέβαια που έχει την αποκλειστική ευθύνη για το ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν μιλάτε και πολύ για αυτήν, το θεμέλιο δηλαδή κάθε υγειονομικού συστήματος παραμένει ουσιαστικά διαλυμένη και τα περιφερειακά ιατρεία στην Ήπεθρο και τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν λόγω φυσικά έλλειψης προσωπικού και μέσων. Και μέσα σε όλα αυτά, στην αρχή του τέταρτου, παρακαλώ, κύματος και σφοδρότερου, έρχεται ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει ότι έχουμε, λέει, περισσότερα νοσοκομεία από όσα χρειαζόμαστε. Είναι ή δεν είναι αυτό πρόκληση? Θα μου πείτε, είναι η πρώτη? Τι κάνει εδώ και δύο χρόνια μήπως η κυβέρνηση? Όχι μόνο δεν αναλαμβάνει τις δικές της κεντρικές ευθύνες, αυτές που τις υπενθυμίζουν κάθε τόσο οι μαχόμενοι υγειονομικοί και τα συνδικάτα, αυτές τις ευθύνες που τις ξεσκεπάζει κάθε ώρα και στιγμή η γύμνια του δημόσιου συστήματος υγείας, που δεν σταμάτησε ούτε τώρα να εμπορευματοποιείται από την πολιτική σας ασταμάτητα. Όχι μόνο λοιπόν δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση τις δικές της κεντρικές ευθύνες για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, αλλά από την πρώτη στιγμή τι κάνει? Μεταθέτει τις δικές της ευθύνες στην ίδια την κοινωνία, στοχοποιώντας κυρίως τους νέους. Και όλο αυτό για να κρύψει τις δικές της αντιφάσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας, πότε με τα πρωτόκολλα λάστιχο για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα στον τουρισμό, πότε με τα lockdown και πάντα, πάντα όμως, με το στίβαγμα των ανθρώπων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τόσα άλλα. Εκεί για την κυβέρνηση μάλλον δεν κολλάει ο κορονοϊός. Και ύστερα αναρωτιέται υποκριτικά, υποκριτικά βέβαια, υποκριτικότατα, ενώ έχει όπως η ίδια ισχυρίζεται και ένα τρομερό, ένα άριστο σχέδιο των εμβολιασμών, με την ανταποδοτικότητα δηλαδή, με τα γνωστά και με την υποχρεωτικότητα, αναρωτιέται γιατί οι αμφιβολίες έξω στον κόσμο παραμένουν και γιατί ο ανορθολογισμός βρίσκει τόσο πολύ έδαφος και διάφοροι κομπογιανίτες βρίσκουν σημαντικό ακροατήριο. Τις απαντήσεις θα τις βρείτε, κύριοι της κυβέρνησης, στη δική σας, τη δική σας την πολιτική. Την ίδια στιγμή βέβαια η μεγάλη εργοδοσία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, αξιοποιεί την κυβερνητική πολιτική και κυριολεκτικά ξεσαλώνει σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εργοδότες απειλούν με μηνύσεις και απολύσεις όσους εργαζόμενους δεν εμβολιάζονται και δεν κάνουν διαγνωστικά τεστ, τα οποία μάλιστα καλούν και τους εργαζόμενους να τα πληρώνουν και από την τσέπη τους. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν παίρνουν αυτοί οι κύριοι κανένα μέτρο για να προστατέψουν την υγεία των εργαζομένων. Δεν φτάνει που αρνήθηκαν και αρνούνται ακόμα και τα self-test
να δώσουν στους εργαζόμενούς τους, τώρα ζητάνε και τα ρέστα από πάνω. Και ενώ οι τουριστικές περιοχές με τα υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο που ισχύουν έχουν ήδη μετατραπεί, όπως είναι γνωστό, σε κέντρα υπερμετάδοσης του ιού, η κυβέρνηση στοχοποιεί και πάλι τους εργαζόμενους. Και όταν μάλιστα η κυβέρνηση ακούει από τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους να την καλούν να πάρει μέτρα για την προστασία της υγείας τους, αυτό το μεταφράζει η κυβέρνηση σε φοβέρες και απειλές και πάλι ενάντια στους εργαζόμενους. Αυτό δηλαδή ακριβώς που κάνει η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο της Παιδείας στο σημερινό νομοσχέδιο. Λες και δεν είχε χθες το Υπουργείο Παιδείας δικό του νομοσχέδιο, εδώ και ένα μήνα. Τι και αν μήνες τώρα εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να λειτουργούν τα σχολεία με ασφάλεια, με σχολικά τμήματα αραιωμένα, με περισσότερες αίθουσες. Και τέτοιες φυσικά υπάρχουν μπόλικες, αν θέλεις να τις βρεις. Αν θέλεις όμως, γιατί αν δεν θέλεις, δεν τις βρίσκεις. Με όλους βέβαια τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι χρειάζονται φυσικά, και είναι χιλιάδες οι αδιόριστοι αυτοί έξω οι εκπαιδευτικοί, με το μόνιμο προσωπικό της καθαριότητας να είναι συνεχώς παρόν στα σχολεία όσο λειτουργούν. Και βέβαια με τεστ, όλα τα τεστ. Δωρεάν όμως από τον ΕΟΔΗ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε και να επιτηρείτε εκτός των άλλων και να ιχνηλατείτε και η κυκλοφορία αυτού του επικίνδυνου ιού, και να ιχνηλατείτε και να επιτηρείτε με επιστημονικό τρόπο από το ίδιο το κράτος. Έχει μαλλιάσει και η δική μας γλώσσα εδώ μέσα στη Βουλή να σας τα ζητάμε όλα αυτά. Τι κάνετε εσείς? Όχι μόνο βουλώνετε τα αυτιά σας, κύριοι της κυβέρνησης, απέναντι σε όλα αυτά τα λογικά και αναγκαία, και κλείνω κύριε Πρόεδρε σε ένα λεπτό, ευχαριστώ, αλλά φέρνει και μια τροπολογία, αυτήν που κατέθεσε χτες το Υπουργείο Παιδείας, και ζητάει και τα ρέστα από πάνω από τους εκπαιδευτικούς, απειλώντας τους ακόμα και με απολύσεις. Σε ποιους τα λέτε αυτά, κύριοι της κυβέρνησης? Σε αυτούς που κρατήσανε την εκπαίδευση όρθια μέσα στην καραντίνα, σε αυτούς που δεν λυπήθηκαν ούτε χρόνο, ούτε κόπο, ούτε έξοδα, προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή τους με τους μαθητές τους, όταν εσείς της κυβέρνησης ούτε ένα σχολικό δίκτυο τηλεκπαίδευσης δεν μπορούσατε να λειτουργήσετε της προκοπής? Αφήστε που αφήσατε και πολλά παιδιά λαϊκών οικογενειών μέσα στην ψηφιακή φτώχεια. Σε αυτούς λοιπόν τους εκπαιδευτικούς πάτε να φορτώσετε τώρα και το κόστος των πανάκριβων μοριακών τεστ. Γιατί είναι γνωστό πια ότι κολλάνε και οι εμβολιασμένοι. Νομίζω το ξέρετε καλά εκεί στην κυβέρνηση. Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, όπως κάνετε και για όλους τους εργαζόμενους, πάτε να φορτώσετε τη δική σας αποκλειστική ευθύνη για να ανοίξουν τα σχολεία σε μερικές εβδομάδες με ασφάλεια. Σοβαρά μιλάτε? Καλά δεν ξέρετε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμών? Ξεχάσατε ότι ήταν οι ίδιοι που σας ζητούσαν να εμβολιαστούν τους προηγούμενους μήνες κατά προτεραιότητα? Αλλά εσείς και η πολιτική σας τα εμβόλια τα δίνατε τότε με το σταγονόμετρο, με αποτέλεσμα σήμερα το ποσοστό ανοσίας να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται χαμηλά. Και τι είναι πάλι αυτό με τις τρίμηνες συμβάσεις των εκπαιδευτικών? Καινούριο φασούλι ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Και τρομάρα σας, μας μιλάτε και για τους μακροπρόθεσμους, λέει, σχεδιασμούς σας στην εκπαίδευση. Κάθε τρεις μήνες τα παιδιά θα αλλάζουν δασκάλους? Τι νομίζετε ότι είναι τα σχολεία και η εκπαίδευση? Κέντρα διερχομένων? Πάρτε λοιπόν πίσω αυτή την τροπολογία της πρόκλησης. Πάρτε βεβαίως και όσα μέτρα είναι αναγκαία τώρα, νωρίς, έγκαιρα. Τα ξέρετε, σας τα είπαμε. Για να ανοίξουν το Σεπτέμβριο που έρχεται τα σχολεία με ασφάλεια, ενισχύστε επιτέλους το δημόσιο σύστημα της υγείας, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, και σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο απειλητικά στους εργαζόμενους. Το τέταρτο κύμα δεν αστείευεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.